πρέπει τελικά να επιμείνει να βάλει και αυτή πλάτη. Ο Θανάσης είναι συνταξιούχος 73 ετών και αυτή είναι η πλάτη του, που για ακόμη μία χρονιά σηκώνει λογαριασμούς που ολοένα και ανεβαίνουν. Σύνταξη χαμηλή, η 13η κομμένη, σούπερ μάρκετ πανάκριβο. Πόση σχροκέρδια να αντέξει ακόμα αυτή η πλάτη? Η Ισμήν είναι ιδιωτική υπάλληλος και αυτή είναι η πλάτη της. Είναι 26 χρονών και πασχίζει να σηκώσει όλα τα βάρη μόνη της. Δουλεύει ανασφάλιστη εδώ και 2 χρόνια. Κανένας έλεγχος στους εργοδότες. Ως πότε θα βάζει πλάτη? Ο Παναγιώτης είναι μικρομεσαίος επαγγελματίας, 44 ετών. Και αυτή είναι η πλάτη του, που κουράστηκε να σηκώνει κι άλλους λογαριασμούς, κι άλλους φόρους, κι άλλο ένα λουκέτο στο μαγαζί. Δεν μπορεί να περάσει έξω από τράπεζα. Τα χρέη τον πνίγουν. Ένα σπίτι του μείνε, και αυτό μάλλον θα του το πάρουν. Κανένα πλαίσιο προστασίας. Πόσο θα αντέξει ακόμα αυτή η πλάτη? Η Δήμητρα είναι ηθοποιός, 27 ετών. Και αυτή είναι η πλάτη της, που έδωσε πολλές εξετάσεις όλα αυτά τα χρόνια. Στο Υπουργείο, στη Δραματική. Τελικά, η πλάτη αυτή έχει απλά πολιτήριο λυκείου. Χα, για δείτε τι. Ως εδώ. Στις 21 Μαΐου, γυρνάμε την πλάτη στην αδικία. ΣΥΡΙΖΑ.